Σήμερα θα δούμε τον πρώτο υπερυπολογιστή που θα προσωμιώνει δίκτυα στην κλίμακα του ανθρώπινου εγκεφάλου, μια πολύ ελπιδοφόρα έρευνα για την νόσο του Αλτσχάιμερ, νέα για το περιβάλλον και άλλα. Καλώς ορίσατε στο δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα τη ανθρωπότητα. Όπω πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Κατασκευάζεται ο πρώτο υπερυπολογιστή στον κόσμο που θα μπορεί να προσωμιώνει δίκτυα στην κλίμακα του ανθρώπινου εγκεφάλου. Το όνομά του θα είναι Deep South και είναι εμπνευσμένο από τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Θα μπορεί να πραγματοποιεί 228 τρισεκατομμύρια συναπτικέ λειτουργίε ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή όσε είναι οι εκτιμόμενε εργασίε που μπορεί να κάνει ο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι το πόσο λίγη ενέργεια καταναλώνει για να λειτουργήσει. Έτσι και ο Deep South θα είναι πιο αποδοτικό και θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από του ενεργοβόρου υπερυπολογιστέ που έχουμε συνηθίσει. Χάρη στο Deep South θα μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπω επίση θα μα βοηθήσει να βρούμε και νέε λύσει στον χώρο τη τεχνητή νοημοσύνης. <ΣΣ1> και αφού είδαμε υπερυπολογιστή να μιμείται τον ανθρώπινο εγκέφαλο, τώρα θα δούμε το αντίστροφο. Ανθρώπινο εγκέφαλο σε ρόλο υπολογιστή. Οι επιστήμονε ανέπτυξαν μάζε εγκεφαλικών κιτάρων από βλαστοκύτταρα και τι σύνδεσαν με ηλεκτρονικό τσιπ χρησιμοποιώντα ηλεκτρόδια. Στη συνέχεια, συνέδεσαν αυτή τη διάταξη σε ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη και διαπίστωσαν ότι το σύστημα μπορούσε να επεξεργάζεται, να μαθαίνει και να θυμάται πληροφορίε. Μάλιστα, κατάφερε να πραγματοποιήσει και μία υποτυπώδη αναγνώριση ομιλία. Σύμφωνα με τον Δ. Φενκ Γκουό, που συμμετείχε στην έρευνα. Οι συμβατικοί υπολογιστέ είναι πολύ καλύτεροι από του εγκεφάλου στην επεξεργασία αριθμών, αλλά οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι είναι καλύτεροι στην επεξεργασία πολύπλοκων πληροφοριών, ενώ χρησιμοποιούν σχετικά λίγη ενέργεια. Αυτή είναι η πρώτη επίδειξη τη χρήση εγκεφαλικών οργανοειδών για υπολογισμού. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων έφτασε περίπου το 78%. Δηλαδή το σύστημα ήταν λιγότερο ακριβέ από τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα, όμω πολλοί επιστήμονε πιστεύουν ότι οι βιοϊπολογιστέ θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ στο μέλλον και να γίνουν πιο αποδοτικοί από του συμβατικού υπολογιστέ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στον τομέα τη υγεία. Οι επιστήμονε ερευνούν μια γυναίκα από την Κολομβία που φαίνεται να έχει λύση για το Alzheimer. Η οικογένειά τη μαστίζεται εδώ και πολλά χρόνια από την όσο του Alzheimer. Τα μισά μέλη τη οικογένεια, λόγω γενετικού ελαττώματο, εμφανίζουν άνοια από την ηλικία των 40. Εκείνη όμω έχει φτάσει στα 70 και είναι ακόμα υγιής. Οι ερευνητέ, αφού μελέτησαν τη γυναίκα, εντόπισαν μία μετάλλαξη που κίνησε τι υποψίε του. Για να επιβεβαιώσουν ότι όντω η γυναίκα αυτή ήταν υγιή χάρη σε αυτή τη μετάλλαξη, έκαναν πειράματα σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με παρόμοιο σύνολο γενετικών μεταλλάξεων. Και όντω, τα ευρήματά του δίνουν ελπίδε για μία νέα προσέγγιση στην πρόληψη τη άνοια του Αλτσχάιμερ. Τα ποντίκια που είχαν παρόμοιε γενετικέ μεταλλάξει βρίσκονταν σε καλύτερη κατάσταση. Αν οι επιστήμονε καταφέρουν να μιμηθούν την επίδραση αυτή τη μετάλλαξη, ίσω μπορέσουν να σταματήσουν την επιδείνωση τη ασθένεια. Πάμε στη μεγαλύτερη πρόκληση τη εποχή μα, το περιβάλλον. Η ενεργειακή μετάβαση σε ένα κόσμο χωρί ορυκτά καύσιμα σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περισσότερε μπαταρίε. Ένα από τα προβλήματα που δημιουργεί αυτό είναι ότι κάποια υλικά που χρειάζονται για να φτιάξουμε τι μπαταρίε, όπω το λίθιο και το κοβάλτιο, είναι σχετικά σπάνια. Όμω οι επιστήμονε εξερευνούν διάφορε επιλογέ. Ερευνητέ από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Chalmers στη Σουηδία, σε μελέτη του, δείχνουν ότι οι μπαταρίε ιόντων ατρίου έχουν τι ίδιε επιπτώσει στο κλίμα με τι αντίστοιχε ιόντων λιθίου, αλλά χωρί τον κίνδυνο εξάντληση των υλικών. Το μεγάλο πλεονέκτημα τη τεχνολογία είναι ότι τα υλικά στι μπαταρίε ιόντων νατρίου είναι άφθονα και μπορούν να βρεθούν σε όλο τον κόσμο. Οι μπαταρίε ιόντων νατρίου ήδη αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη σταθερή αποθήκευση ενέργεια. Με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας, πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν και σε ηλεκτρικά οχήματα στο μέλλον. Ο καθηγητής Richard Arvidson λέει ότι η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας. Δεδομένου ότι η αποθήκευση γίνεται κατά κύριο λόγο με μπαταρίες, το ερώτημα είναι από τι θα είναι κατασκευασμένες αυτές οι μπαταρίες. Η αυξημένη ζήτηση για λίθιο και κοβάλτιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο σε αυτή την εξέλιξη. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι αναπτύσσονται πολλέ διαφορετικέ τεχνολογίε για αποθήκευση ενέργεια. Νομίζω ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιούμε αρκετέ διαφορετικέ τεχνολογίε ανάλογα την περίπτωση. Πάμε στο πρόβλημα των μικροπλαστικών. Σε προηγούμενα βίντεο έχουμε ήδη μιλήσει αρκετέ φορέ για το πώ οι επιστήμονε εντοπίζουν όλο και περισσότερα μικροπλαστικά σε πάρα πολλά μέρη, από το σώμα μα μέχρι τα σύννεφα. Σήμερα θα δούμε ακόμα μία έρευνα που έγινε στη Χαβάη. Ερευνητέ μελέτησαν από 10 πλακούντε από μητέρε τέτοι 2006, 2013 και 2021. Το 2006 βρέθηκαν μικροπλαστικά στου 6 από του 10 πλακούντε. Το 2013 βρέθηκαν μικροπλαστικά στου 9 από του 10 πλακούντε και το 2021 βρέθηκαν και στου 10. Αυτό δείχνει πω καθώ περνούν τα χρόνια, το περιβάλλον μα αλλά και το σώμα μα γεμίζουν μικροπλαστικά. Βέβαια, 30 πλακούντε στο σύνολο δεν μου φαίνονται πολύ για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα αλλά βλέπουμε την ίδια τάση και σε πολλέ άλλε έρευνε για τι οποίε έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη έρευνα θα συνεχιστεί. Οι ερευνητέ θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα, όπω το αν υπάρχουν μικροπλαστικά και στο έμβριο πριν από πού προέρχονται, αν προκαλούν προβλήματα στην υγεία και άλλα. <ΣΣΣΣ> στο τελευταίο θέμα για σήμερα θα δούμε για μια εντυπωσιακή περίπτωση που παρατηρούμε την εξέλιξη να συμβαίνει στην πράξη και μάλιστα πολύ γρήγορα. Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι κάποια λουλούδια προσαρμόζονται στη μείωση των εντόμων εξελίσσοντα την αυτογονιμοποίηση. Η μελέτη δείχνει μια ταχεία και εντυπωσιακή μεταμόρφωση που παρατηρήθηκε στο φυτό πανσέ τα τελευταία 20 έως 30 χρόνια. Τα φυτά χρειάζονται ενέργεια για να κάνουν τα λουλούδια του μεγάλα και πλούσια σε νέκταρ. Αν δεν προσελκύουν αρκετά έντομα, αυτή η ενέργεια σπαταλιέται. Οι πανσέδε στην περιοχή του Παρισιού παράγουν τώρα άνθη που είναι κατά 10% μικρότερα και περιέχουν 20% λιγότερο νέκταρ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα λουλούδια που υπήρχαν παλιότερα. Αυτή η αλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη μείωση των εντόμων και δείχνει μια σημαντική αλλαγή στη δυναμική μεταξύ φυτών και επικονιαστών. Τα έντομα από τη μεριά του βρίσκουν λιγότερο τροφή, κάτι που επιταχύνει τη μείωσή του. Ο Πιέρ Ολιβιέρ Σεπτού, ένα από του συγγραφεί τη μελέτη, Σχολίασε τα ευρήματα δηλώνοντας ότι η μελέτη Μα δείχνει ότι οι πανσέδε εξελίσσονται ώστε να αποχωριστούν του επικονιαστέ του. Εξελίσσονται προ την αυτογονιμοποίηση, η οποία λειτουργεί βραχυπρόθεσμα, αλλά μπορεί κάλλιστα να περιορίσει την ικανότητά του να προσαρμόζονται σε μελλοντικέ περιβαλλοντολογικέ αλλαγέ. Μία προηγούμενη έρευνα είχε δείξει ότι το ποσοστό των πανσέδων που βασίζεται στην αυτογονιμοποίηση έχει αυξηθεί κατά 25% τα τελευταία 20 χρόνια. Πολύ εντυπωσιακό έβριμα. Βλέπουμε ένα φυτό να αναιρεί εξέλιξη χιλιάδων ετών ω απάντηση σε ένα φαινόμενο που υπάρχει εδώ και μόλι 50 χρόνια. Επίση, βλέπουμε για ακόμα μία φορά πόσο απαραίτητο είναι να πάρουμε μέτρα ώστε να αντιστρέψουμε τη μείωση των εντόμων που κάνουν επικονίαση. Θυμίζω ότι είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα σε προηγούμενο βίντεο. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Απόστολο Βιτουλαδίτη, τον Ιωάννη Σιαβίκη, την Μαριέτα, τον Νικόλα Λαμπράκη, τον Μίτσο 76 και τον Χρήστο Χ. Ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που με υποστηρίζετε με τα like στα σχόλια και τις κοινοποιήσεις σας. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη μείωση των εντόμων. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει ειδικά για εσάς. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.